Και άλλη σφαίρα σε όλους την κάνει μόνο εκεί θα παίζουν πάει Νίκο Φάις Afterbirth Plus μετά την τελευταία μας φοβερή νίκη. Οπ. Τι έγινε εδώ? Τι είναι αυτό? Ποια έκδοση έχουμε τώρα? Προφανώς έχει γίνει ο Θεός. Χάθηκα. Και γιατί παίζουμε με Keeper? Μάλιστα, αυτός είναι ο Lost και αυτός είναι ο Keeper. Και για ποιον λόγο τους βλέπουμε έτσι? Πρέπει να το δοκιμάσω και αυτό. Μάλιστα, αυτό δεν έχει καμία αλλαγή. Και τελικά δεν ήταν ο Lost. Ναι, αυτό είναι ο Lost. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό εδώ. Παρ' όλα αυτά, εγώ οφείλω να παίξω με Eden. Και ας ξεκινήσαμε και ας χάσαμε το σερί της μίας νίκης, το οποίο δεν ήταν σερί, αλλά λέμε τώρα. Μα τι αντικείμενα είναι αυτά που πήρε το μάτι μου. Ξεκινάμε αρκετά καλά θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά θέλουμε tiers. Έχουμε ghost pepper, που και που θα ρίχνουμε και καμιά φωτιά. Dry baby είναι μια χαρά, η αεροφάντη. Τέλεια, θέλουμε βόμβα. Εγώ θα ανοίξω αυτό. Όχι. Εντάξει, είναι κρίμα. Ου. Και άμα το πάρουμε τι γίνεται? Κάτι θα γίνεται. Μάλλον. Τώρα που έχουμε σε όλα 0. Το damage μας είναι ok. Το να χτυπηθώ δεν έχει καμία μα καμία αξία. Ωραία. Μπράβο. Οπότε τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω, χάθηκα. Για ποιο λόγο να μας βγάλει τον Keeper σαν θεό? Να τις οι βόμβες μας. Εξαιρετικά. Οπότε θα πάμε πίσω. Ελπίζω για Small Rock να ανεβάσουμε και ελάχιστα τα tiers μας. Τη Mama Mega δεν ξέρω πότε θα το χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό. Θα δούμε. Την μπλε καρδιά την αφήνουμε για το τέλος. Και θέλουμε πάλι κλειδάκι και μπορούμε να πούμε και Kerstrom. Χαίρομαι που δεν πήρα καμία μπλε καρδιά. Ωραία. 2, 3. Και μπαίνουμε. Mark. Damage και speed. Εντάξει, θα την πάρουμε και την μπλε καρδιά. Δεν τρέχει κάτι. Και κλειδάκι, έχουμε βόμβα κλειδί. Θα πάρουμε την μπλε καρδιά. Θα μπορούσα να ανοίξω και εκείνο το σεντούκι. Δεν θα το κάνω. Νομίζω πως είμαστε όπως πρέπει για να πάμε για τον boss. Κυρίως tiers θέλουμε αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να κερδίσουμε κάποιον. Μπράβο. Εντάξει, δεν με πειράζει το να χάσω την μπλε καρδιά μου. Έχω ιεροφάντη και μάμα μέγκα σε περίπτωση που δυσκολέψουν τα πράγματα. Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω μάμα μέγκα στον τρίτο όροφο και όχι στον δεύτερο. Μπράβο. Το θέμα είναι να μην πεθάνουμε κιόλας. Εντάξει, δεν νομίζω. Ας μας δώσει όμως ένα tears up. Πόσο ωραία θα ήταν ένα squeeze, ας πούμε. Διπλό HP up. Βασικά δεν ήταν διπλό HP up, ήταν μία κόκκινη καρδιά και δύο μπλε καρδιές. Δεν ξέρω αν θα μας βγάλουν τίποτα. Εγώ θα συνεχίσω. Θα πάρω και τον ιεροφάντη και νομίζω πως θα είμαστε μια χαρά έτσι. Οπ.
Μάλιστα, ας δώσουμε μια μισή καρδιά. Νομίζω πως έτσι είμαστε κομπλέ. Είπαμε Mama Mega δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Small Bomb. Προς το παρόν δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Να το ανοίξω. Άλλη μισή κόκκινη καρδιά εκεί. Ίσως πάρουμε από εδώ κλειδί. Για να δούμε. Νομίζω πιο πολλές πιθανότητες έχω με αυτό δεξιά. Δύο βόμβες. Εγώ νομίζω θέλω κλειδί. Το βρήκαμε και το κλειδί και λεφτά. Πολλά. Και μάλλον σε αυτό βοήθησε το trinket που έχουμε. Και πήραμε chariot. Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό. Μήπως πάρουμε blood bag. Οκ, μαζέψαμε 13 νομίσματα. Λογικά θα μπορέσουμε να πάμε και στο shop. Μια βόμβα εδώ. Ντροπή απλά για τους αντιπάλους που έβγαλε. Οκ. Όλα καλά. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αυτό. Και μετά αυτό ήθελα. Εν τέλει δεν θα το προλάβουμε. Δύο. Χτυπηθήκαμε μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι τόσο κέριο το χτύπημα. Έχουμε πολλές μπλε καρδιές. Θα πάρω και τη βόμβα. Και θα βρούμε στο item room Sad Bombs, μάλιστα. Εάν χρησιμοποιούμε πολλές βόμβες, είναι το καλύτερο αντικείμενο που μπορεί να μας εμφανιστεί. Δηλαδή αν βρούμε ένα Dr. Fetus, φυσικά θα έχουμε έναν πάρα πολύ δυνατό χαρακτήρα. Και Joker. Ωραία. Από damage νομίζω τα πηγαίνουμε εξαιρετικά. Με 6,26 έχουμε υπερβολικά πολύ damage. Για να είμαστε στον δεύτερο όροφο. Για πάμε να κερδίσουμε και αυτόν. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ίσως στο arcade θα μπορούσα να βάλω μία, να έβαζα μία βόμβα. Για να δούμε εδώ μήπως βρούμε κανένα νόμισμα. Δεν βρήκαμε λοιπόν, εγώ θα πάω στο shop. Ναι, δεν τρελαίνομαι κιόλας, γι' αυτό θα πάρω μία μπλε καρδιά. Οπότε έχουμε να ανοίξουμε ακόμα αρκετά devil room. Εμένα με ενδιαφέρει να βρω ένα καλό devil room. Να γίνω αρκετά δυνατός και μετά όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τη σειρά τους. Λογικά εδώ το boss βρίσκεται. Καλά το φαντάστηκα. Τέλεια. Τρία χτυπήματα πρέπει να θέλουν όλοι τους. Πέρα από τις challenge που θέλουν δύο. Για να δούμε. Ένα, δύο. Και πρέπει και να τον είχα χτυπήσει ήδη. Νομίζω πως έχουμε τον χρόνο να πάμε να τσεκάρουμε και το ένα ή τα δύο δωμάτια που έχουν απομείνει. Μυστικό δωμάτιο δεν έχουμε ψάξει. Ακόμα και αυτό ήθελε δύο χτυπήματα. Μάλιστα. Μυστικό δωμάτιο λογικά υπάρχει από εδώ αριστερά. Και είχα δίκιο. Για να βρούμε μέσα. Θα βάλουμε εδώ μια βόμβα. Θα βάλουμε άλλη μια βόμβα. Είμαστε μια χαρά. Θέλουμε tiers, αρκετά tiers. Και μετά θα είμαστε έτοιμοι για τους επόμενους 3-4 ορόφους. Φίστουλα. Αρκετά δύσκολο boss για όταν δεν έχεις μεγάλα tiers. Γι' αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να τα διαλύσουμε όλα. Έχουμε sad bombs, δεν φοβόμαστε τίποτα. Και αυτό μου φύγε κατά λάθος. Τρία χτυπήματα πρέπει να θέλουν. Και matchbook, heavy lap. Οκ, δεν ξετρελάθηκα κιόλας.
και εδώ έχουμε Krampus. Μπράβο, πολύ ωραίο το χτύπημά μας. Άργησε, αλλά το Dry Baby κάτι έκανε. Lamp of Coal. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτός θα είναι ο όροφος που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Mama Mega. Και ναι, εννοείται. Tough love. Και συγγνώμη. Ναι, τελικά δεν είχαμε Ghost Pepper. Δεν μου κόψε. Είχαμε... τι είναι αυτό, δόντι σκυλιού δεν είναι? Έτσι νομίζω, γι' αυτό ακούγεται και το σκυλί σε κάθε δωμάτιο που μπαίνουμε. Δεν μου κόψε. Ωραία, βάλουμε μία βόμβα εδώ. Όπως έλεγα, θέλουμε πολλά 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 tiers. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τα καθαρίσουμε όλα. Εδώ, εδώ, αυτά τα μεγάλα δωμάτια μου αρέσουν πολύ. Α, διαλύουμε και μανιτάρια. Τόσο μάγκες. Ανοίγουμε και μυστικά δωμάτια. Εδώ πέρα θα βρούμε και μία βόμβα εδώ. Ivy bug. Οκ, όλα καλά. Πήραμε και active αντικείμενο. Συνεχίζουμε. Faded Polaroid. Ας πάρουμε Equality. Νομίζω και τα δύο άχρηστα είναι. Οπότε είναι το ίδιο και το αυτό. Το μόνο κακό είναι ότι δεν βλέπω τι αντιπάλους κερδίζω. Έχουμε The Sun. Τέλεια, καλά πηγαίνουμε. Το item room το βλέπω, το shop το βλέπω. Ο όροφος όσο μεγάλος και να είναι θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Πολλά χάπια. Νομίζω πως θα το δοκιμάσουμε όλα ένα προς ένα. Okay. Okay. Tears down. Ό,τι χειρότερο. Tears up. Okay, μην αγχώνεσαι πάνω απ' όλα. Το Tears Down μας... όχι μας διέλυσε, μας κατέστρεψε. Για να δούμε item room. Triple I. Πιο αργά από το θάνατο. Αλλά... πρέπει να το πάρουμε. Αν βρω τώρα και ένα πολύφημο. Τα βρήκαμε τα αυγά μας. Όχι ότι με χαλάει. Απλά σκεφτείτε πόσο αργά θα ρίχνουμε. Ναι, 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 ναι. Sackhead. Αγαπάμε Sackhead. Και έχουμε The World και Two of Spades. Από πού γεμίσαμε δεν θυμάμαι, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να πολεμήσουμε Τσαμπ. Έτσι, μπράβο. Και Devil Room, Devil Room. Δεν άνοιξε Devil Room, παρόλα αυτά εμείς θα πάμε στο Devil Room. Και νομίζω κακώς πήραμε τη λευκή καρδιά. Ανεβάσαμε κι άλλο damage και το θέμα είναι ότι θα έχουμε δύο κόκκινες καρδιές. Πάμε για το επόμενο Devil Room που έχουμε τώρα 67,50%. Βλέπετε γιατί είναι πάρα πολύ καλό το Joker. Το Tears Up που πήραμε ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα μάλιστα έχουμε ανεβάσει πολύ damage. Τώρα ας έχουμε όσες μα όσες καρδιές θέλουμε. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
Μπαταρία δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Για να έρθουμε εδώ. Εδώ, εσένα θα σε διαλύσω. Κάτσε καλά. Έτσι, μπράβο. Και μου αρέσει που έχουμε και καλό range από το πουθενά. Okay, εδώ τι έχουμε. Εννοείται. Και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε το strength και θα γίνουμε υπερβολικά δυνατοί. Εγώ ψάχνω κυρίως για κάρτες εδώ που μπορεί να μας βοηθήσουν, όπως το chariot που ναι, μπορεί να μας βοηθήσει. Ή τι αυτό το justice. Νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και χωρίς το chariot. Έχουμε και λέμε νομισματάκι, κύριοι. Θα πάμε κάτω να δούμε εδώ τι παίζει. Το dry baby, μεγάλος μάγκας. Tears up, range down. Εντάξει, δηλαδή έλεος. Πόσο πιο χαμηλό. Εντάξει, παρά είναι χαμηλό. Μπράβο. Έλα. Ένα, δύο, chariot, tower, όχι. Ούτε εδώ. Βόμβα. 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 Broken Ankh. Δεν με χάλασε καθόλου. Και για μισό λεπτάκι. Επέστρεψα. Λοιπόν, έχουμε και item room και shop να εξερευνήσουμε. Θα έρθω από πάνω για ευνοϊκούς λόγους. Να αφήσουμε τα καλά για το τέλος. Wow, έχουμε πολύ καλό damage. Είδατε πόσο βελτιώνεται το damage από το πουθενά. Μπράβο, ήρεμα. Μήπως εδώ υπάρχει μπλε καρδιά. Σιγά μην υπήρχε. Πάμε για το item room. Εντάξει, τι επίθεση ήταν αυτή που μου έκανε. Εδώ. Μπράβο. Έλα. Χάσε όμως κάποια στιγμή. Και θα βρούμε Toxic Shock, μ' αρέσει. Έτσι. Να το φάνε τον νταματζάκι τους. Να μην ζοριζόμαστε μόνο εμείς. Και θα βρούμε. Μ' αρέσει που βρίσκουμε πολλές μπλε καρδιές. Έτσι, μπράβο. Πολύ εύκολο δωμάτιο. Χωρίς να το φαίνεται κιόλας. Και μέσα στο μυστικό δωμάτιο. Okay. Βόμβα εδώ. Πέντε νομισματάκια. Και στο shop μπορούμε να πάμε με όποιον τρόπο θέλουμε εμείς. Θα πάρουμε deck of... starter deck, όχι deck of cards. Ace of clubs, μάλιστα. Την μπλε καρδιά επιβάλλεται και ίσως εδώ, μυστικό δωμάτιο. Πολύ σωστά. Μία βόμβα εδώ και άλλη μία βόμβα εδώ. Ναι, μην το διώχνεις. Ένα, δύο. Ου.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον boss και το Ace of Clubs είναι πάρα πολύ καλό για να το χρησιμοποιήσω εκεί. Ας χρησιμοποιήσουμε Chariot. Θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στην Bloodbag, τώρα που το σκέφτομαι. Μπράβο. Αποφυγή της τελευταίας στιγμής. Πιτζάμα. Όλα καλά. Νομίζω πως δεν θέλω τίποτα, αλλά επειδή δεν γίνεται αυτό και επειδή θέλω να κρατήσω τη μία κόκκινη καρδιά, θα πάρω Void. Θα κρατήσω Void. Απλά. Ace of Clubs. Με το Void θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, δεν υπάρχει εδώ κάποιο active αντικείμενο. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε καλά. Έχουμε ένα λίγο παράξενο χαρακτήρα. Σίγουρα. Αλλά θεωρώ πως θα πηγαίνουμε μια χαρά. Δες εδώ. Του Champion έγινε. Να μην χαθούμε είναι το βασικό επίσης. Μπράβο. Ωραία. Πάμε. Δεν γίνεται να μην το πάρουμε. Είναι από τα αγαπημένα μου αντικείμενα και αυτό. Μαζί με τον Death Stats. Υπάρχει μια λατρεία προς το πρόσωπό τους. Γι' αυτό θέλουμε απεριόριστο range και απεριόριστα tiers. Δείτε τι ωραία. Πόσο όμορφα. Μάλιστα, το Void ακόμα δεν έχουμε κάπου. Να το χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε. Πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Και έχουμε και Hangman, μάλιστα. Στο Chug την γλιτώσαμε. Το Sackhead είναι ίσως το καλύτερο αντικείμενο στο item room. Και πες μου ότι θα βρούμε και κάνα boss εδώ πέρα. Hangman. Τι τα έχουμε όλα αυτά. Και η Ιεροφάντης. Που κακός. Το χρησιμοποιήσαμε. Αλλά δεν πειράζει. Άσε να υπάρχει. Θέλω full tiers. Full tiers. Με full tiers και range. Δηλαδή τώρα το παίρνεις. Το trinket που σου δίνει πάρα πολύ range. Μάλιστα. Και shot speed. Το παίρνεις και το shot speed. Ωραία, πάμε. Μπράβο. Χτυπηθήκαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Θα πάμε και στο shop. Φυσικά. Και έχουμε The Moon και ξανά The Moon. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σίγουροι για την πρώτη φορά, να γίνει για τη δεύτερη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Παίρνουμε Humbling Bundle. Μία βόμβα εδώ. Παίρνουμε και Wooden Nickel. Ου. Ντροπή σου απλά. Okay, για παραπάνω λεφτά πάντως μπορούμε κάτι να κάνουμε. The Moon. Αν και βλακεία που το χρησιμοποιώ, γιατί δεν ξέρω που θα με βγάλει. Και είναι αλήθεια ότι δεν ξέρω που με έβγαλε. Tower, κακό και το Tower. Πάντως προχωράμε απτόητη. Ωραία. Πολύ γρήγορα θα έλεγα ότι κερδίσαμε. Και δεν υπάρχει τίποτα. Για να δούμε. Okay. Συγγνώμη και πάλι. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά τώρα. Θα τα κλείσω όλα. Λοιπόν, συγγνώμη και πάλι. Μάγκας μεγάλος. Item room έχουμε βρει εδώ εμείς.
Τι γίνεται τώρα, είμαστε Νεκρόπολης 1. Item room νομίζω βρήκαμε rubber cement. Shop πήγαμε. Ναι, πήγαμε με humbling mana, οπότε πάμε να παίξουμε με τα bosses. Τέλεια. Ευκολάκι θα το χαρακτήριζα. Τι γίνεται τώρα. Νομίζω πως από όλα αυτά αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Και μετά έρχομαι εδώ και ανεβάζω damage και speed. Μάλιστα, όλα καλά. Όλα όμορφα και ωραία. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Wow. Ναι, με ενοχλεί άπειρα που βρίσκεται εκεί το boss. Γιατί θα χρησιμοποιούσα κατά βάθος το The Moon. Ωραία, πας εσύ. Εντάξει. Έχει χάρη που έχουμε εύκολα bosses. Αλλιώς θα την είχα κάνει. Και πάμε και στο arcade για να βρούμε. Τίποτα. Και με rubber cement, sad bombs. Πόσο ωραίοι και δυνατοί γινόμαστε. Εντάξει, αδιάφορο. Ένα χτυπηματάκι και γεια σας. Μυστικό δωμάτιο εδώ. Τέλεια. Δωματιάκι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Ναι, και τα tiers μου πέσανε. Και το κατάλαβα. Επειδή τη δώσαμε την μία την καρδιά που είχαμε. Ξανά το ίδιο δωμάτιο. Δεν με χάλασε καθόλου. Αν και έχω The Moon. Να, σε τι χρησιμεύει το The Moon. Έλα και εσύ. Οπότε πρέπει να εξερευνήσουμε όλο τον όροφο υπομονετικά. Μπορώ να πάρω και Polaroid και Negative. Καλή ερώτηση. Οπ. Τι έχουμε εδώ. Άστε τη βόμβα. Να το item room. Έτσι, με ένα χτύπημα από πίσω κερδίζονται όλα. Σχεδόν όλα. Να πέσει καλά το σημάδι θέλουμε. Φαντασματάκι. Και μέσα στο item room θα βρούμε cricket body και μόλις καταστράφηκα από μόνος μου. Καταστράφηκα κυριολεκτικά μόνος μου. Ας πάρουμε και αυτό. Ας πάρουμε και αυτό. Και τι έχουμε εδώ. Νταγκάζ. Θα πάρουμε και αυτό. Και έχουμε τρεις. Το cricket body μας διέλυσε το range. Το έχω ξαναπάθει. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο τραγικό. Μόνο οι βόμβες μας μείνανε να κάνουν damage. Μπράβο. Παλεύω εγώ εκεί με τις βόμβες και δεν εμφανίζεται ούτε μία βόμβα. Και η βόμβα μας. Μωρέ. Στο τσακ την κλείτωσε. Ναι, και δεν μπορούμε να σμπρώξουμε και τις βόμβες μας. Τώρα μάλιστα. Τι γίνεται τώρα. Θα πάρουμε και τα δύο τα θέλω. Και θα τα πάρω και. Ναι,
μπορούμε να την κάνουμε έτσι τη δουλειά. Εάν ήμασταν γεμάτοι, χαμότο. Οπότε, the nail σκέτο. Οπότε, the moon. Και εδώ πάνω βρίσκεται. Η κατάσταση είναι παράξενη, χρειαζόμαστε range, χρειαζόμαστε ένα καλό item room. Άντε πάλι. Υπόσχομαι ήταν η τελευταία φορά που συνέβη αυτό και... Bob scares. Λοιπόν, εδώ είναι πιο εύκολο. Και δες που βρήκε να πέσει πάνω. Ας πάρουμε την μπλε καρδιά μας. Το The Sun θα χρησιμοποιηθεί πάρα αυτά. Εδώ δηλαδή. Μπράβο. Να πάμε στο δωματιάκι από κάτω. Θέλουμε range. Φτάσαμε να ζητάμε range. Και γιατί το socket δεν μου βγάζει μπαταρίες. Η υγεία μου είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ωραία. Εδώ, μάλιστα, μία βόμβα εδώ και άλλη μία βόμβα εδώ. Έχουμε The Stars Credit Card και Two of Hearts. Νομίζω πως θα χρησιμοποιήσω το The Stars, αλλά όχι ακόμα. Ωραία, να κερδίσουμε και αυτό το δωμάτιο. Κακό το Curse of the Maze, πολύ κακό. Ωραία. Θέλω το trinket με το άπειρο range. Ωραία, κάπου εδώ θα γεμίσουμε. Ή σχεδόν θα γεμίσουμε. Ένα, δύο, τρία. Και The Stars. Για Papa Fly. Δεν ήταν αυτό που περίμενα. Οκ, όλα καλά. Ωραία, ωραία. Ουπ, 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 ουπ. Small rock, small rock. Μου το χρωστάει το small rock κανονικά. Αλλά λέμε τώρα. Τι έχουμε εδώ. Ωραία. Ναι, μάλλον όχι. Το ίδιο μου κάνει. Τίποτα δεν κερδίσαμε, μπράβο μας. Και χτυπηθήκαμε. Και πάλι μπράβο μας. Ωραία, εδώ μπήκαμε. Ιδέα δεν έχω. Δεν μπήκαμε, μία βόμβα εδώ. Μία βόμβα εδώ. Μία βόμβα εδώ. Και πέρα από το credit card έχουμε και ένα devil. Το οποίο μου αρέσει. Κάπως θα το βολέψουμε. Δεν ξέρω πώς, αλλά κάπως. Πάλι χτυπήθηκα. Πώς θα καταφέρνω πάντα. Καμιά μπαταρία ίσως. Δεν θα με χαλούσε. Εδώ είναι. Να την μπαταρία. Και θα βρούμε το map. Συν μπορούσα να το κάνουμε και huge growth. Όχι, όχι. Και θα μας έδινε άπειρο range. Την έκανα τη βλακεία. Πω. Είναι αυτό που λέμε τι πάθαμε. Α, μάλιστα, οκ. Okay. Χτύπημα, χτύπημα θα πάμε. Ωραία. Όλα καλά.
ένα κατέβασμα ακόμη και την έχω. Και πήραμε Polaroid. Ας πάρουμε και το Negative, αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία. Μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε πλέον και σε κάθε χτύπημα μας ενεργοποιούνται και τα δύο. Για τώρα θα πάμε από εδώ και θέλω να πιστεύω ότι κάτι υπάρχει. Εδώ ίσως. Εδώ ίσως. Ή εδώ, να, κάτι υπήρχε. Αλλά δεν άξιζε ιδιαίτερα. Μπράβο. Θα την πάρουμε την καρδιά μας πίσω λογικά. Μπράβο. Νομίζω ήταν η πιο στρατηγική νίκη μου όσον αφορά αυτό το στυλ αντιπάλων. Τέλεια. Ου, τι έκανες εκεί ρε αλήτη. Έλα πάρε τη βόμβα σου και χάσε. Δεν θα το συζητήσουμε και πολύ. Ουπ. Η μπλε καρδιά και... και εγώ εκεί που έλεγα ότι θα φτάσουμε στον boss. Δεν φτάνουμε. Αυτή ήταν η λεγόμενη μαγιά. Οκ. Okay. Πόσο όμορφα. Πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμενα το δωμάτιο αυτό. Hangman. Ίσως εδώ το θέλουμε το Hangman. Έτσι να βάλουμε και μία βόμβα. Τόσο ωραία. Μ' αρέσει. Okay, ήρθε η ώρα για το boss και θέλουμε άλλο ένα δωμάτιο για επιπλέον damage. Άστο, δεν πειράζει. Εντάξει, έλα. Τόσο εύκολα. Papa fly, έλα. Range. Και πού φτάσαμε. Να πάρω το range αυτό. Επιτέλους. Μπαίνεις ή δεν μπαίνεις. Μπαίνεις. Εριστικά. Δεν ντρεπόμαστε για τίποτα. Και μια βόμβα. Μάλιστα. 100% πιθανότητα να ανοίξει το Devil Room. Δεν με χαλάει καθόλου. Μπας και έβγαζε τίποτα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν. Τι έχουμε εδώ για άλλη μια φορά. Τι μπορεί να έχουμε εδώ. Έχουμε strength, ερημίτη. Εγώ γιατί συνεχίζω να παίρνω τα λεφτά για κάνα luck up. Μόνο γι' αυτό. Και τώρα νιώθω πολύ μα πολύ πιο δυνατός. Αρκεί να είχα και τα tears. Τα καλά. Τόσο δυνατή. Μπράβο τους. Τι έχουμε εδώ. Εντάξει, δεν αξίζει. Αν και έχω ερημίτη, γιατί να μην το κάνω. Δεν προλαβαίνω το δωμάτιο των 20 λεπτών, προφανώς. Τι έχουμε εδώ, Temperance. Εντάξει. Δεν μου κόψε. Δεν πειράζει. Θα την πάρουμε την μπλε καρδιά πίσω. Εγώ την μπλε καρδιά την πήρα πίσω. Ελπίζω να μου δώσει και καμιά μπατάρια μέχρι το boss. Δηλαδή σε αυτό το δωμάτιο. Έχουμε strength και full. It leaves. Και μόνο που οι sad bombs θα έχουν μεγαλύτερο βεληνικές. Εμένα μου αρκεί αυτό. Τόσο ωραία. Devil Room θα βρούμε. Από όλα αυτά το Succubus εννοείται πως θα πάρουμε. Αν και θα μπορούσα να δώσω μια κόκκινη καρδιά.
Πάμε για Isaac. Το μόνιμο πρόβλημά μας είναι τα tiers. Για να δούμε τώρα προς τα πού θα πάμε. Φαντάζομαι τέρμα δεξιά. Τόσο εύκολα. Και η κάρτα είναι The Lovers. Άλλη μια διάφορη κάρτα για εμάς. Έχουμε Justice. Έχουμε Strength και έχουμε Tower. Το Strength προφανώς. Και... α, και λέει, γιατί έπεσε έτσι το damage μας. Έλα και εσύ. Ευκολάκι. Full Wheel of Fortune και The Moon. Μάλιστα, και πάμε για boss. Και δεν πάμε για boss. Οκ, okay, επιστρέφουμε πίσω. Φαντάζομαι τότε πως προς τα κάτω βρίσκεται το boss. Ας κατηφορήσουμε από εδώ. Έλα. Προφανώς εδώ μυστικό δωμάτιο. Όχι. Τι να κάνουμε, κάνουμε και λάθη και εμείς. Μπαίνω, μπαίνω. Και τι κατάλαβα. Ο Αίο. Ίσως την πάρουμε πίσω την μπλε καρδιά μας. Την πήραμε πίσω, έβαλα και βόμβα. Να, είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί. Οκ, okay, τι έχουμε. Ένα φάντασμα. Και μία βόμβα εδώ για να δούμε τι μπορεί να βγάλει. Τίποτα. Να το boss. Και boss, πριν το boss. Haunted πριν τον Isaac. Ένα boss του πρώτου ζευγαριού ορόφων. Και τι έχουμε. Έχουμε The Moon Lovers. Προφανώς θα χρησιμοποιήσουμε το Strength. Ανεβάζουμε και Tears. Τι λες τώρα. Και Range και απ' όλα. Φωτιά είμαστε. Και πολύ εύκολα θα την κερδίσουμε. Και ίσως έπρεπε να κρατήσω μία μπλε καρδιά. Πάμε Chest. Θέλουμε νομίζω Tears και Range. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω Damage. Είμαι ικανοποιημένος έτσι όπως είμαι. Έχω Rubber Cement. Για να δούμε. Charm Tears. Όχι. Zodiac. Θα φανεί. Σάρπστρο. Ούτε καν. Και Clicker. Θα δούμε. Κατά πόσο το θέλω. Το Clicker. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως νομίζω είναι να μπορέσω να κερδίσω το Blue Baby. Αλλά δεν είμαι τόσο δυνατός ώστε με το Clicker να γίνω lost και να πάω στο Delirium. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκτός και αν μου δώσει το άπειρο damage, το άπειρο range. Που για Delirium θέλεις σίγουρα και καλό damage. Έλα, πάρε μία βόμβα τώρα και αντιγιά. Για κάτσουμε να το συζητήσουμε και πολύ. Έχουμε tower. Κακό το tower. Ας έρθουμε από εδώ. Οκ, okay, όλα καλά. Το tower τελικά είναι ένα από τα καλύτερα αντικείμενα που μπορούσε να μας εμφανιστεί. Δεν μου κόβει καθόλου όμως. Συγγνώμη, είναι δύο. Ναι, τελικά είναι όντως δύο. Τέλεια. Και έχω μόνο μπαταρίες και βόμβες. Νομίσματα και βόμβες. Μπαταρίες δεν έχουμε βρει. Αυτό σκεφτόμουν. Clicker, μάλιστα.
Έλα. Κανά αντικειμενάκι, δεν πειράζει. Το να βρούμε, δεν είναι κακό. Έχει μόνο βλακίες. Τέλεια. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, ούτε μια μπαταρία ρε. Justice. Και το The Moon. Εντάξει. Η τραγικότητα. Συνεχίζει το απόλυτο τίποτα. Ξανά Yam Heart. Επιμένει. Το χειρότερο champion είναι αυτό. Διότι πρέπει να κερδίσει όλους τους αντιπάλους και να τα αφήσει τελευταίο. Εντάξει, τι γίνεται αυτό εδώ. Δεν γίνεται να μην χτυπηθείς σε τέτοια δωμάτια. Και πάλι μπαταρία δεν υπάρχει, το είδατε και εσείς. Εγώ εν τω μεταξύ περιμένω να μου δώσει μπαταρίες και αντικείμενα. Και δεν μου δίνει τίποτα από τα δύο. Από items έχουμε πάρει 3-4 items τα οποία τίποτα δεν ήταν καλό. Και μιλάμε τώρα έτσι για διπλό Yam Heart. Τι να λέμε τώρα. Αυτές τις μαγκές εγώ δεν μπορώ. Και πάλι δεν έβγαλε τίποτα. Θα δούμε τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, μακάρι να μπορέσω να γίνω lost. Ίσως πρέπει να ξεκινήσω να το σκέφτομαι από τώρα, το να γίνω lost. Ίσως. Διότι μπαταρία δεν βρήκαμε, οπότε πρέπει να το κάνουμε λίγο χειροκίνητα. Όχι, εντάξει, ντροπή. Για να δούμε. Και έχω γίνει Αζάζελ. Τι λες τώρα. Τουλάχιστον από θέμα damage είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Μπράβο. Okay. Πανέξυπνο. Μπαταρία δώσ' μου. Harlequin Babe. Χίλιες φορές να μου έδινε range. Και δεν μου έκοψε να το κρατήσω λίγο ακόμα. Τι λέ... Καταλάβατε τι ήταν αυτό εδώ. Και εδώ πέρα γιατί, τι υπάρχει το οποίο δεν έχω προσέξει. Συγγνώμη, δεν υπάρχει μπαταρία. Γιατί δεν υπάρχει μπαταρία, ξαναρωτάω. Και κάπως έτσι κερδίζεις πανεύκολα τον Blue Baby. Για να δούμε και από κοντά. Όχι, από κοντά κερδίζεις πιο εύκολα. Και πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω καθαρά για να δω αν μπορώ να γίνω lost και να κερδίσω. Μπράβο, λοιπόν. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά κακός δεν είμαι. Και φοβάμαι ιδιαίτερα το να πάω στα boss. Για να δούμε τώρα. Κάτι σαν Ιούδας, όχι. Okay, εμείς περιμένουμε. Όλο και κάτι θα βρεθεί για εμάς. Πάμε. Έλα. Αδιάφορα. Κι άλλο. Πώς. Devil Room. Από όλα αυτά τίποτα δεν με ενδιαφέρει. Λυπάμαι. Και τώρα τι γίνεται. Πας ή δεν πας στα bosses. Μπορεί να βρω tears up. Μπορεί να βρω range up.
Ωραία. Ας συνεχίσουμε έτσι και βλέπουμε τι πρόκειται να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Άλλα δύο δωματιάκια και έχουμε και μπαταρία. Τι έχουμε εδώ? Οκ. Τζόκερ. Πλέον δεν το θέλω το Τζόκερ. Τέλεια. Και για άλλη μια φορά τίποτα. Πού θα πάει? Θα γίνω lost. Αργά ή γρήγορα θα γίνω. Είτε το θέλετε όχι, πιθανότητες είναι αυτές. Και είμαι Λάζαρος. Πρέπει να είμαι Λάζαρος. Ναι, Λάζαρος είμαι. Για να έρθουμε και σε μεγάλα δωμάτια. Με πιν. Έτσι μου αρέσει να πετάω. Πώς είναι? 3 ή 2? 3 σύνολο. Έχουμε μπερορ και πέρθρο. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Πάμε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ πρέπει να γίνω δυνατός, γιατί με τον Lost δεν με λες και δυνατό. Μαγδαληνή ήταν αυτό. Για να πάρουμε την μπαταρία, για να γίνουμε... Δεν ξέρω τι έχω γίνει. Οκ. Α, υπάρχει κι άλλος. Και... Μπα, τίποτα. Ευκολάκι. Αν είχαμε μπαταρία εδώ θα ήταν λίγο δυσκολάκι. Έτσι, όμορφα και ωραία. Που θα πάει, θα γεμίσουμε σε λίγο. Ναι, αυτό είναι το κλασικό που θέλει τελευταίο. Και τι έχουμε εδώ? Μπαταρία συν αλκής. Το αλγκίς μου αρέσει πάρα πολύ. Να μην είχαμε hangman. Και σαν έπεσε το range μου. Και έπεσε κι άλλο το range. Και το range μας γιατί πέφτει? Μπράβο. Να και δεν μπορούμε να γεμίσουμε εδώ. Συγγνώμη, ράμπερ τσεμέν δεν έχουμε. Άντε, μπράβο. Οπ. Στο τσάκ την γλιτώσαμε. Μάλιστα. Για να έρθουμε εδώ. Είναι bloat. Έχω damage, όπως και να το κάνουμε. Νομίζω αυτό θα πάρω. Και δεν μου ανέβασε το range. Γιατί? Συγγνώμη, τι σαμποτάζ είναι αυτό εδώ που συμβαίνει? Μπράβο. Χάστε όλοι τουλάχιστον. Γέλατε τουλάχιστον σε μια ευθεία. Και έμεινε μόνο ένας, ο οποίος είναι αργός. Αλγκής και strength. Δεν βλέπω να βοηθάει η κατάσταση. Swallowed penny, διότι δεν έχουμε τι να κάνουμε. Να πάρουμε swallowed penny.
Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, δηλαδή θα γεμίσω και αν και πάλι το range μου είναι έτσι τραγικό, δεν ξέρω τι θα κάνω. Έτσι, μπράβο. Αυτά τα λεφτά, αν τα παίρνα σε μπαταρίες θα ήμουν στάνταρ. Στάνταρ θα είχα γίνει lost. Και φαντάζομαι πως γίνεται να είσαι lost. Δεν γίνεται. Και έχω γίνει keeper. Μάλιστα, οκ. Okay. Είμαι έτοιμος ψυχολογικά. Όχι ότι είναι άσχημο, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά είναι αυτό το, δεν ξέρω. Τι έχουμε εδώ? Ναι. Μία βόμβα εδώ. Άλλη μία βόμβα εδώ. Άλλη μία βόμβα εδώ. Για να δούμε, έχουμε Algiz the Moon. Θέλω να γίνω lost. Πόσο δύσκολο είναι? Ace of Hearts και the Moon. Όχι, προφανώς. Και τι ακριβώς έγινε εδώ? Γιατί είμαι με μισή μπλε καρδιά? Γιατί δηλαδή, γιατί δεν με λυπάται κάποιος εδώ πέρα? Ένα κούμπιμα και έχω χάσει. Με το παραμικρό. Για να έρθω από εδώ πάνω. Ναι, δεν σκοπεύει να αλλάξει. Πλέον είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οκ, αλλά και εσύ. Ψιλοκαταστραφήκαμε. Ναι, νομίζω το Algiz είναι πιο καλό. Ου. Εντάξει, αλίμονο πόσο θα αντέξω. Έλα, διέλυσε την αυτή τη βλακεία. Και μας έμεινε ένα φάντασμα. Παίζει και με τον πόνο μας. Και δεν έχουμε rubber cement. Τι γίνεται, χάνουμε αντικείμενα. Νιώθω πως σαν να χάνουμε αντικείμενα, πάντως. Και έφυγα απευθείας delirium, δίχως δισταγμό. Έλα, πού είσαι? Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσω να κερδίσω. Πιστεύω πως με τόσο damage που το έχω κάνει από τις βόμβες, αφού δεν χάνει καθόλου έτσι, δεν πρόκειται να χάσει ποτέ. Οκ, ναι, ούτε αυτά δεν μπορούμε να κερδίσουμε γρήγορα. Εμείς το παλεύουμε.
κουτσά στραβά βλέπω και μαθαίνω κιόλας και πώς παίζει τον Delirium λίγο πιο, έτσι, πιο εξεζητημένα, να το πούμε. Διότι έχουμε έναν Lost να παίξουμε που με δύο χτυπήματα θα χάνουμε. Και ήταν Blue Baby. Και ξαναεπέστρεψα ως Blue Baby, οπότε ξέρουμε ότι εκεί πέρα βρίσκεται ο Delirium. Broken Ankh. Να πω από το πουθενά μας έσωσε ένα Broken Ankh. Μάλιστα. Sister Viz. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ τον Broken Ankh που μου δίνει μία δεύτερη ευκαιρία. Πάμε. Και θα πάρουμε... Experimental Treatment. Εντάξει, πόσο χειρότερα. Μου έριξε λίγο το range. Ούτως ή άλλως Rubber Cement δεν έχουμε, οπότε μικρή σημασία είναι όλα αυτά. Ναι, ας ανέβουμε τέρμα πάνω εδώ. Πάλι καλά που υπήρχε εκείνο το κενό. Θα τα είχα κάνει όλα. Ωραία, λοιπόν. Τα έριξα όλα όμως. Πάμε να πολεμήσουμε bosses τώρα. Ίσως μας δώσουν κάτι καλό. Ίσως και όχι. Μπράβο. Ευτυχώς έχουμε και τις βόμβες. Glitter Bombs. Μια βλαϊκή και μισή. Θα το έλεγα εγώ. Εδώ τι πολεμάμε. Εδώ πολεμάμε βλαστοκύτταρο. Μπράβο. Έτσι, το μεσαίο σε μικρό, το μικρό σε βλακές, αυτό το σπέρμα τι σκατά είναι. Το θέμα είναι τώρα και να γίνουμε lost, λίγο δύσκολα να τα καταφέρουμε. Θέλαμε τον τρελό συνδυασμό. Και δοκιμάσαμε τόσες πολλές φορές, αλλά ούτε μία φορά, ίσως να μην γινόμαστε lost. Θέλει ψάξιμο και αυτό. Για να δούμε αυτό το boss τι είναι. Είναι ο Άιζακ. Μάλιστα. Μπράβο. Να και αφού έχω dry baby, γιατί το παλεύω. Εδώ αργά και σταθερά. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Οκ, όλα καλά. Κάτι πάμε να κάνουμε. Ναι, και πάλι έχω dry baby. Δεν χρειάζεται να φοβάμαι τίποτα. Πάμε, 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 πάμε. Τελικά θα κάνουμε άλλη μία ήττα. Από εκεί που φαινόταν πως θα τα καταφέρουμε. Το clicker μου άλλαξε για άλλη μια φορά τα δεδομένα. Αυτή τη φορά δεν θα είναι για καλό. Διότι δεν καταφέραμε τίποτα απολύτως. Book of Shadows. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Ναι, θα πάμε αριστερά. Θα δούμε. Τι θα βρούμε στη συνέχεια. Σε γενικές γραμμές νομίζω έχω απελπιστεί. Δεν πιστεύω ότι θα γίνουμε lost. Τόσες πολλές φορές που το χρησιμοποιήσαμε, έπρεπε κάποια στιγμή να γίνουμε. Λογικά πάντα, και δεν έχουμε γίνει ούτε Lilith. Έλα εσύ ήρεμα. Και... πολύ μπαταρία. Joker και Ace of Clubs. Λοιπόν, όχι. Και μόλις έγινα lost. Το Book of Shadows ίσως είναι η καλύτερη επιλογή μας. Θα δούμε. Μία ευκαιρία έχουμε όλοι και όλοι. Δεν έχουμε Holy Mantle. Δυστυχώς. Και γιατί έρχομαι από εδώ. Ας βάλουμε μία βόμβα εδώ πας και πάρουμε καμιά καλή κάρτα. Ναι.
Και Two of Spades, Two of Spades, και άλλη βόμβα. Και άλλη βόμβα, και άλλη βόμβα, και άλλη βόμβα. Άντε ρε. Μπράβο, μια τρύπα στο νερό. Για να δούμε και εδώ. Αυτό θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω μέχρι να διαλυθεί, αλλά προτιμώ να το διαλύσω λίγο. Αξίζει να πάμε να πολεμήσουμε τον boss εκεί το τελευταίο? Μάλλον όχι. Και μάλλον θα πάρουμε και το safety cup. Μία ευκαιρία έχουμε. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Hangman, γιατί είχα ανάγκη να πετάω. Ίσως χάσουμε και στα 3 δευτερόλεπτα. Ίσως και όχι. Όπως και να έχει, θέλω να πιστεύω ότι θα το παλέψουμε. Δεν έχω εντωμεταξύ καθόλου... Εντάξει, δεν γίνονταν να αποφύγω αυτό το damage. Είχα dry baby, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούσα να πάμε παραπάνω. Επιμένουν αυτά να τα έχουν έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ όλους που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.